Το πρώτο του μετάλλιο σε πανελλαδικό επίπεδο κατέκτησε η ομάδα μπάντμιντον του νησιού μας, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ήρης. Το χάλκινο μετάλλιο στο απλό φόρεσε στο στήθος του ο Ορέστης Παπαδόπουλος, κάνοντας την προπονήτριά του και καθηγήτρια φυσικής αγωγής Κασιανή Παπαδοπούλου πολύ χαρούμενη, μιας και παρά τις δυσκολίες κατάφεραν ως σύλλογος την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Κασιανή, είμαστε εδώ στο Αθλητικό Πολύκεντρο. Πριν λίγες μέρες επιστρέψατε από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάντμιντον που διεξήχθη στο Λαύριο και κερδίσατε και το πρώτο σας μετάλλιο σαν σύλλογος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μια ομάδα από την ΚΟ ασχολείται με αυτό το ιδιαίτερο άθλημα και πλέον έχουν αρχίσει να έρχονται και τα πρώτα μετάλλια. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να τονίσω ότι είναι Νότια Ελλάδα, στην Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νότια Ελλάδα. Στα Μικρούλια μοιράζεται, Βορειονότια. Πήγαμε δύο αθλητές. Ενώ είμαστε έξι στο σύνολο, αυτοί μπορούσαν και κατάφεραν να έρθουν. Και κερδίσαμε την τρίτη θέση. Ο Ρέσης Παπαδόπουλος δηλαδή βγήκε τρίτος στην κατηγορία του, κάτω των 11. Και πέμπτος ο Δημήτρης. Δημήτρη, θέλεις να μας πεις δύο λόγια, πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία που συμμετείχε σε ένα τόσο έτσι μεγάλο πρωτάθλημα πανελλήνιο Νότιας Ελλάδας? Ήταν ο πρώτος μου αγώνας εκτός της ΚΟ και είμαι περήφανος που κατάφερα να φτάσω μέχρι τους Πανελλήνιους. Πώς νιώθεις που η μαμά σου είναι η προπονήτριά σου? Πολύ περήφανος. Είναι καλή η προπονήτρια ή σου φωνάζει λίγο παραπάνω επειδή είσαι το παιδάκι της? Είναι καλή με όλους μας. Νομίζω ότι τα παιδιά μαθαίνουμε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Πες μας, Κασιανή, από εδώ και πέρα τι λέει έτσι, το καλεντάρι, ας πούμε, για το άθλημα του μπάντμιντον? Ωραία. Τώρα εδώ κάπου σταματάνε οι αθλητικές υποχρεώσεις μας. Ξεκινάμε τώρα με τους περιφερειακούς από Νοέμβρη μέχρι το τέλος χρονιάς. Και μετά την επόμενη χρονιά πάμε πάλι για τους Πανελλήνιους. Εμείς συνεχίζουμε και δουλεύουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πάντα υπάρχουν κάποια κάμπ που μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν και να βελτιωθούν. Αλλά εμείς είμαστε στο νησάκι μας και είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσουμε Βόρεια Ελλάδα που γίνονται τα περισσότερα. Όπως και να, και θα δουλέψουμε εδώ πέρα στο γηπεδάκι μας, στις αδυναμίες μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Και εύχομαι του χρόνου να τα πάμε καλύτερα. Στόχος της ομάδας μας είναι να έχουμε περισσότερους αθλητές τον επόμενο χρόνο. Άρα θα επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι και όσο μπορούμε να δουλέψουμε και σε μικρές κατηγορίες και μια καλύτερη παρουσία.